Δουλεύουμε με ανθρώπους που είχαν την λίμωξη με το πρώτο στέλεχος και βλέπουμε ότι μπορούν να μολυνθούν και με ένα δεύτερο στέλεχος. Δηλαδή ότι τα αντισώματα που είχαν από την πρώτη λίμωξη δεν ήταν αρκετά για να τους προστατεύσουν. Η μνήμη που είχαν από την πρώτη δεν ήταν αρκετή να τους προστατεύσει από μια δεύτερη λίμωξη με διαφορετικό στέλεχος. Ειρήνη Λιάκη, λοιμοξιολόγος και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι το νέο στέλεχος του ιού μπορεί να διαπεράσει το τείχος αντισωμάτων ακόμα και αυτών που έχουν ήδη νοσήσει. Μπορεί να μολυνθείς από καινούριο στέλεχος μέσα σε αυτό το πρώτο τρίμηνο, διότι μπορεί να μην αναγνωρίζει η ανοσία που έχει, τα αντισώματα που έχει, μπορεί να μην αναγνωρίζουν τον καινούριο ιό. Οπότε υπάρχει κίνδυνος. Ανησυχία για τους επιστήμονες υπάρχει και για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων απέναντι στις μεταλλάξεις. Η ανησυχία υπάρχει, αλλά αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής είναι ότι κρατούν καλά, ιδίως για το στέλεχος αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι ο άμεσος κίνδυνος, και νομίζω πρέπει να εστιάσουμε στον άμεσο κίνδυνο. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, τα άλλα δύο στελέχη φαίνονται κάπως πιο επικίνδυνα, αλλά δεν σημαίνει ότι το εμβόλιο δεν θα έχει καμία επίδραση. Όπως λέει η διακεκριμένη λοιμοξιολόγος, ο φόβος νέας υπερμετάδοσης είναι μεγάλος, όπως και το νέο ποσοστό εμβολιασμού που χρειάζεται για να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης, που πλέον ανέβηκε στο 90%. Είναι ο φόβος παντού ότι με αυτό το στέλεχος θα μας πάει κάπως πίσω. Είναι γεγονός αυτό. Δεν μπορούμε να το διαγράψουμε. Μεγάλη υπομονή. 1-2 μήνες μέχρι να κυκλοφορήσει για τα καλά το εμβόλιο, μέχρι να το κάνει επιτός κόσμος. Ακριβώς το ότι είναι τόσο μεταδοτικό επίσης σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 80-90% του πληθυσμού τώρα για ανοσία αγέλης. Ενώ πριν, λέει, μιλούσαμε για 60-70%.